Σε μια καλά σχεδιασμένη επιχείρηση, οι Ισραηλινοί κομμάντος εξουδετέρωσαν 3 Παλαιστίνιους τρομοκράτες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο Ιμπν Σίνα της Τζενίν στη Δυτική Όχθη νωρίς το πρωί της Τρίτης. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία έκτοτε έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή λόγω βίντεο που έχει κυκλοφορήσει από τις κάμερες ασφαλείας που απεικονίζει τους συμμετέχοντες μεταμφιεσμένους στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν πλάνα από την επιδρομή που απεικονίζουν τον σχολαστικό σχεδιασμό και την εκτέλεση από τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, την Υπηρεσία Ασφαλείας Σινμπέτ και την Αστυνομική Αντιτρομοκρατική Μονάδα Γιαμάμ. Στο βίντεο φαίνονται τα μέλη των ειδικών δυνάμεων μεταμφιεσμένοι, κρατώντας όπλα και φορώντας ιατρικές ποδιές, ψεύτικα μουσια, ένας έχει ντυθεί σαν μουσουλμάνα γυναίκα, ένας κρατάει πόρτ μπεμπέ, ενώ ένας άλλος φαίνεται να σηκώνεται από το αναπηρικό του αμαξίδιο και να του κουβαλάει στα χέρια. Τα μέλη των Ισραηλινών δυνάμεων μπήκαν στο νοσοκομείο στις 5:30 π.μ. και μόλις έφτασαν στον τρίτο όροφο, οι καταδρομείς επιτέθηκαν στους ανυποψίαστους τρομοκράτες και ολοκλήρωσαν την επιχείρηση σε μόλις 10 λεπτά. Η Ισραηλινή ομάδα παίρνει να χρησιμοποιήσει σιγαστήρια για να διατηρήσει την επιχειρησιακή μυστικότητα, διασφαλίζοντας την επιτυχία της αποστολής χωρίς θύματα ή παράπλευρες απώλειες. Ο IDF αποκάλυψε αργότερα ότι ο Μουχαμάντ Τζαλαμνέχ, ο αρχηγός του πυρήνα, ο οποίος ήταν και οπλισμένος, είχε στενούς δεσμούς με αξιωματούχους της Χαμάς στο εξωτερικό και σχεδίαζε ενεργά επικείμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, αντλώντας έμπνευση από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Οι άλλοι δύο, σύμφωνα με τον IDF, ήταν τα αδέρφια Μουχαμάντ και Μπάσελ Γκαγάζι, εκ των οποίων ο ένας ήταν μέλος της Ισλαμικής Τζιχάντ και ο άλλος συμμετείχε σε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων στη Δυτική Όχθη. Η επιχείρηση έχει ρίξει φως στη συνεχιζόμενη στρατηγική των τρομοκρατικών ομάδων που χρησιμοποιούν πολιτικούς χώρους, ιδιαίτερα ιατρικές εγκαταστάσεις, ως κάλυψη και ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αυτή η τακτική δεν είναι μόνο κοινική, αλλά θέτει σε κίνδυνο και αθώες ζωές, μετατρέποντας τέτοια μέρη σε πιθανές ζώνες συγκρούσεων. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδη στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν είστε καν ήδη στον MSHD, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.